Καλησπέρα. Με λένε Αναστασία. Βασικά δεν ξέρω πώς να αρχίσω αυτήν την ομιλία. Οπότε, γεια σας. Λοιπόν, ήρθα εδώ για να σας πω την ιστορία της ζωής μου εν ολίγης. Οπότε, ας αρχίσουμε από αυτό. Λοιπόν, γεννήθηκα με μία θανατηφόρα ασθένεια, πολύ σοβαρή, που λέγεται κυστική ίνωση. Τώρα να ρωτιέστε τι είναι, ξέρω εγώ, είναι παιχνίδι, είναι φαγητό, είναι αμάξι, ναι, οκ. Okay. Λοιπόν, η κυστική ίνωση είναι μία χρόνια κληρονομική νόσος που επηρεάζει όλα τα ζωτικά όργανα και κυρίως τους πνεύμονες. Προκαλεί ουσιαστικά την ολική καταστροφή των πνευμόνων με την πάροδο του χρόνου. Και εγώ γεννήθηκα με αυτήν και διαγνώστηκα με αυτήν την ασθένεια στους 8 μου μήνες. Όλη μου τη ζωή ήμουνα σε μία κατάσταση μονίμως. Βασικά, καθημερινά παίρνω περίπου 50 χάπια. Κάνω 2 με 3 ώρες φυσιοθεραπείες και πολλές πνοές, ώστε να είμαι εδώ αυτή τη στιγμή. Για την ακρίβεια, πριν 2 λεπτά ήμουν έξω και απλά έβηχα. Οπότε, να, εδώ είμαι. Μπαίνω στο νοσοκομείο κάθε 3 με 4 μήνες, όπου εκεί κάθομαι περίπου 2 με 3 εβδομάδες. Αλλά σε περίπτωση που κρυώσω, κολλήσω μια γρήπη ή οτιδήποτε μπορεί να καταλήξει θανατηφόρο για εμένα. Το προσδόκιμο ζωής στα άτομα με κυστική ίνωση στην Ελλάδα είναι 25 με 30 έτη. Αλλά προσωπικά θα σας πω ότι τα νούμερα δεν μετράνε. Όχι διότι δεν τα πιστεύω, αλλά διότι έχω δει άτομο να πεθαίνει στα 19 του και έχω δει άτομο να είναι 40 και να είναι σχετικά καλά ακόμα. Αυτή είναι μια ρουτίνα. Για την ακρίβεια, πρόσφατα μέτρησα πόσες φορές με έχουν τρυπήσει στη ζωή μου και κατέληξα ότι πρέπει να είναι πάνω από 1.500 φορές στην κυριολεξία. Αυτό το νούμερο που λέω είναι πολύ ρεαλιστικό. Και επίσης κατέληξα ότι έχω περάσει πάνω από 2 χρόνια τη ζωή μου στο νοσοκομείο και είμαι 19. Τέλος πάντων, δεν βγήκα για να σας πω τον πόνο μου, γιατί για μένα δεν είναι πόνος. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Η ασθένειά μου είναι κάτι που μέχρι την εφηβεία μου είχα βρεθεί στην κατάσταση που κατηγορούσα τον εαυτό μου και πίστευα ότι εγώ φταίω που το έχω, ότι καταστρέφω τη ζωή των γύρων μου και ότι δεν ξέρω και πόσο μου αξίζει να ζω. Εν τέλει τώρα κατέληξα ότι μου αξίζει περισσότερο από τον καθένα να ζω, γιατί είμαι εγώ και παλεύω για τη ζωή μου και κάνω τα πράγματα που θέλω και κατέληξα ότι δεν έχει σχέση το ότι έχω μια θανατηφόρα ασθένεια με αυτό, αλλά το ότι υπάρχει περίπτωση σε κάποιες μέρες να μην είμαι ζωντανή, με έκανε να εκτιμήσω πολύ περισσότερο τη ζωή μου και τον τρόπο που ζω τη ζωή μου. Ναι, με λίγα λόγια, γεννήθηκα για να ξέρω ότι θα πεθάνω. Αλλά έτσι είμαστε όλοι. Μπορεί να συμβεί οτιδήποτε και από τη μία μέρα στην άλλη να είμαστε νεκροί. Και αυτό δεν το είχα συνειδητοποιήσει ούτε εγώ η ίδια, μέχρι πριν 2 χρόνια, όταν ήμουν στην τρίτη λυκείου. Κόλλησα, δεν ξέρω και εγώ τι κόλλησα, κάτι πολύ απλό, ένα κρύωμα, δεν ξέρω. Και κατέληξα στο νοσοκομείο τον Οκτώβρη για 1 μήνα με οξυγόνο και να μην μπορώ να βελτιωθώ, να μην μπορώ να επανέλθω στο αρχικό μου, να προσπαθώ, αλήθεια προσπαθούσα, και απλά να υπάρχει μια κάθοδος της αναπνευστικής μου λειτουργίας. Εδώ θα κάνω μια παρένθεση. Ένας φυσιολογικός άνθρωπος έχει στην αναπνευστική η αναπνευστική του λειτουργία, συγγνώμη, είναι περίπου, για την ακρίβεια, το λιγότερο 100%. Ένας αθλητής μπορεί να έχει 120% και 130% και ένας χρόνιος καπνιστής, συγγνώμη, στα 60 του και στα 70 του μπορεί να έχει το λιγότερο 80%. Υπερβάλλω κιόλας, μπορεί να είναι και πολύ λίγο αυτό που λέω. Εγώ το περισσότερο που είχα ποτέ ήταν 55%. Και στην τρίτη λυκείου που σας λέω, που ήμουν με το οξυγόνο, έφτασα στο 26%. Ένα άτομο που φτάνει κάτω από 35%, το τελικό στάδιο της ασθένειας δηλαδή αυτινής, είναι να μπει στη λίστα μεταμοσχεύσεων για διπλή μεταμόσχευση πνευμόνων.
Αυτό είναι κάτι που δεν θέλω να το αναλύσω, αλλά δεν λειτουργεί και πάντα. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που πεθαίνουν να είναι στη λίστα. Και υπάρχουν και πολλά άτομα που δεν προλαβαίνουν καν να μπουν στη λίστα. Γιατί το να μπει στη λίστα μέχρι πρόσφατα ήταν μια τεράστια διαδικασία, χρονοβόρα και μεγάλη δαπάνη χρημάτων. Οι μεταμοσχεύσεις δεν γίνονται στην Ελλάδα, όπως μπορούμε να φανταστούμε. Γίνονται στην Αυστρία. Και ενώ εκεί πέρα λειτουργεί το πράγμα, ως πρόσφατα εδώ δεν λειτουργούσε έτσι όπως λειτουργεί πλέον. Αλλά και ακόμη και πλέον είναι πολύ, πολύ περίπλοκο. Όπως και να έχει, ούτε αυτό ήρθα να σας πω σήμερα. Οπότε εδώ κλείνει η παρένθεση με την αναπνευστική λειτουργία και θα συνεχίσω για τότε που ήμουν στο νοσοκομείο με οξυγόνο. Ήμουνα 17 χρονών και εκεί πέρα που ήμουν στο σχολείο, θα πέρναγα ψυχολογία, ζούσα τη ζωή μου, ήμουνα πάρα πολύ καλά. Κατέληξα από τη μία μέρα στην άλλη να είμαι με οξυγόνο, να μην μπορώ να περπατήσω από εδώ μέχρι εκεί. Πραγματικά δεν μπορούσα να περπατήσω, λαχάνιαζα, ζαλιζόμουνα. Θυμάμαι, βγήκα από το νοσοκομείο και συνέχισα να έχω οξυγόνο στο σπίτι μου. Και πήγαινα στο σχολείο και το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Η αίθουσά μου που έκανα μάθημα ήταν στον πρώτο όροφο. Και εγώ ήμουνα στο ισόγειο για διάλειμμα και σκεφτόμουν πώς θα ανέβω εκεί πάνω, πώς θα το κάνω. Υπάρχουν πάρα πολλές φορές που μου βοήθησαν οι φίλοι μου να ανέβω. Πραγματικά το θυμάμαι και έλεγα τι κάνω, γιατί είμαι εδώ, γιατί το κάνω αυτό. Και τότε μπήκα στην κατάσταση που τα σκεφτόμουν όλα λίγο παραπάνω. Σκεφτόμουν ότι μήπως ήρθε και το τέλος μου. Σκεφτόμουν ότι δεν το ξεπερνάω το οξυγόνο. Σκεφτόμουν ότι από τη μία μέρα στην άλλη ήρθα ένα βήμα πιο κοντά στο θάνατο. Και κατέληξα ότι για μένα δεν είναι η στιγμή μου, ότι δεν θα το παρατήσω και ότι δεν θα πεθάνω τότε. Και πραγματικά πάλεψα γι' αυτό. Ήμουνα κάθε μέρα, έκανα πάρα πολλές φυσιοθεραπείες. Μπήκα στο νοσοκομείο άλλες δύο φορές. Το πάλεψα πάρα πολύ, ώσπου τώρα είμαι εδώ, χωρίς οξυγόνο, ευτυχώς. Και όλο αυτό μπορώ να πω ότι δεν έχει καμία σχέση με τα φάρμακα, με το οξυγόνο, με το οτιδήποτε. Έχει σχέση με την ανθρώπινη θέληση και έχει σχέση με τη δική μου ανθρώπινη θέληση να ζήσω. Και επίσης τη βοήθεια της οικογένειάς μου κυρίως. Οπότε αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι έχω φτάσει ένα βήμα πριν το θάνατο και όχι μία και δύο φορές. Αυτή η φορά που σας λέω είναι μία από τις πολλές. Μία φορά βγήκα από ένα χειρουργείο και θυμάμαι ότι ξύπνησα από την άρκωση και έβλεπα το αίμα τρέχει στη φλέβα μου, διότι χρειάστηκα πλάσμα. Προφανώς δεν ξέρετε τι είναι αυτό, δεν πειράζει. Και μου λέει η νοσηλεύτρια, πώς γίνεται να σε ξύπνει, ήμασταν έτοιμοι να σε βάλουμε σε κόμμα. Δεν ήμουν σίγουρη ότι το άκουγα όλο αυτό. Δεν ξέρω αν επικοινωνούσε και ακόμα για μένα δεν είναι τόσο ρεαλιστικό όσο το λέω. Αλλά εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι τι συνέβη, τι έγινε. Και για να μην πολυλογώ, όταν έφτασα 17 και το έζησα όλο αυτό με το οξυγόνο, εκεί πέρα που ήμουν αγωνιστικό και επαγγελματικό επίπεδο στο Latin, αναγκάστηκα να το παρατήσω και αναγκάστηκα να αποσυρθώ από πολλά κομμάτια της ζωής μου, ώστε να παλέψω λίγο παραπάνω για την υγεία μου. Και τα κατάφερα, διότι πίστεψα ότι θα τα καταφέρω, γιατί το θέμα που ήρθα να σας πω, το θέμα που ήρθα να αναφέρω σήμερα είναι ότι μπορείς να κάνεις οτιδήποτε, απλά αν πιστεύεις ότι μπορείς να το κάνεις. Και και μπορώ να σας το αποδείξω με χίλιους τρόπους, μπορώ να σας πω άπειρες ιστορίες από τη ζωή μου. Και πραγματικά θα χαρώ να το κάνω. Βέβαια δεν μου φτάνει τώρα ο χρόνος. Οπότε όποιος θέλει να έρθει να με πιάσει μετά, μου πει πες μου, δείξε μου τι γίνεται. Αλλά επίσης κάτι που συνειδητοποίησα τότε, που το είδα και σε μένα και το βλέπω καθημερινά σε άτομα, είναι ότι ο άνθρωπος ο ίδιος δεν πρόκειται να εκτιμήσει τι έχει και τι είχε, αν δεν τα χάσει. Και δεν μιλάω μόνο για υλικά αγαθά όπως το κινητό μου που έσπασα τις προάλλες. Μιλάω για αγαθά όπως τα άτομα που έχουμε γύρω μας, τα πνευμόνια μας, την ανάσα μας, τα πόδια μας και όλα αυτά. Μιλάω για αυτά τα πράγματα. Και με στεναχωρεί πάρα πολύ που το λέω αυτό. Με στεναχωρεί που το συνειδητοποίησα αυτό, αλλά έτσι είναι. Αν δεν δούμε κάτι να χάνεται, δεν θα εκτιμήσουμε το ότι το είχαμε. Και αν υπήρχε κάποιος τρόπος να μπορεί να σας κάνει να εκτιμήσετε όλα αυτά που έχετε, γιατί είμαι σίγουρη ότι όλοι σας έχετε πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσατε να είστε ευγνώμων γι' αυτά,
πραγματικά θα ήθελα να το κάνω. Αλλά αυτό που μπορώ να κάνω είναι να σας πω ότι εγώ έχασα τη δυνατότητά μου και καθημερινά βλέπω την επιδείνωση της ασθένειάς μου πάνω μου και βλέπω ότι ποτέ δεν είχα φυσιολογικά πνευμόνια, οπότε δεν ξέρω πώς είναι. Δεν ξέρω αλήθεια πώς είναι να τρέξω 2 ώρες συνεχόμενες. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει κάποιος από εσάς, αν το έχει κάνει συγχαρητήρια και πραγματικά το ζηλεύω. Αλλά εγώ δεν μεγάλωσα έτσι. Ποτέ δεν μπορούσα να τα κάνω αυτά τα πράγματα. Οπότε αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι μπορεί εγώ να μην το είχα και αυτή τη στιγμή δεν μου λείπει και δεν θα άλλαζα την ασθένειά μου, γιατί με έκανε το άτομο που είμαι, αλλά εσείς μπορείτε να εκτιμήσετε ακόμη και τα πιο μικρά πράγματα. Μπορείτε να εκτιμήσετε ότι το πρωί ξύπνησα και είχα μια ακτίνα του ηλίου στο δωμάτιό μου και γέλασα γι' αυτό. Γιατί εγώ σε αυτή την κατάσταση είμαι. Πλέον απλά προχωράω και βρίσκω κάτι θετικό παντού. Και πιστεύω ότι όλοι μας μπορούμε να το κάνουμε. Θέλει πολλή δουλειά, δεν λέω. Και είναι ένα πολύ δύσκολο να το πω. Δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι κάτι πολύ δύσκολο να το καταφέρεις. Αλλά θεωρώ ότι όλοι μας μπορούμε να το κάνουμε. Πριν 2 χρόνια, λοιπόν, που ήμουν σε αυτή την κατάσταση, συνειδητοποίησα ότι δεν μου αρέσουν και τόσο τα πράγματα. Για την ακρίβεια, δεν απολαμβάνω όσο μπορώ τα πράγματα που ζω. Και δεν κυνηγάω τόσο τα όνειρά μου όσο ήθελα. Το μεγαλύτερο όνειρο της ζωής μου ήταν να αρχίσω να ταξιδεύω τον κόσμο, να πάω σε όλο τον κόσμο, να εξερευνήσω κάθε κομμάτι που μπορώ να εξερευνήσω αυτού του κόσμου. Και επίσης, ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα της ζωής μου ήταν να δω ένα αρκουδάκι πάντα από κοντά. Το οποίο μπορώ να σας πω ότι το κατάφερα πριν 3 μήνες, αλλά θα φτάσω και εκεί. Πριν 2 χρόνια, λοιπόν, που ήμουν σε αυτές τις σκέψεις, κατέληξα ότι πρέπει κάπως να αρχίσω να κυνηγάω αυτά τα όνειρα. Ότι ωραία, ωραία είναι η ψυχολογία που πέρασα. Είναι πραγματικά πολύ ωραία. Και ωραία είναι και τα πράγματα που κάνω στην καθημερινότητά μου. Αλλά μήπως να πάω κάπου πιο ψηλά, να βάλω λίγο περισσότερους στόχους. Επίσης, εκεί πέρα μεσολάβησε ένας με 1,5 χρόνος που υπήρχαν αυτές οι σκέψεις στο μυαλό μου, αλλά λίγο μέτρωγε η ρουτίνα, λίγο μέτρωγε η καθημερινότητα, λίγο ζούσα λίγο παραπάνω με κάποια άλλα άτομα, λίγο ήμουν ευτυχισμένη με την καθημερινότητά μου, οπότε δεν τα κυνήγησα όσα μπορούσα. Το θέμα είναι ότι έφτασε πριν 1 τετράμινο που πήγα ένα ταξίδι στο εξωτερικό και εκεί πέρα συνειδητοποίησα ότι, για 1000η φορά για την ακρίβεια συνειδητοποίησα, ότι δεν θέλω πλέον να είμαι σταθερή και αν φύγω ένα ταξίδι που και πού. Δεν θέλω να είμαι σε αυτή την κατάσταση. Θέλω να ταξιδεύω πιο πολύ, θέλω να κυνηγάω λίγο πιο πολύ τα όνειρά μου. Οπότε εκεί ήρθε η στιγμή που αποφάσισα ότι πέρα από το να κυνηγάω τα όνειρά μου, ένα μεγάλο μου όνειρο είναι να εμπνέω τους ανθρώπους γύρω μου και να βλέπω τις αλλαγές στις ζωές τους που δημιουργώ εγώ και τα βιώματά μου. Η επίδραση που έχει πάνω στους άλλους. Μ' άρεσε αυτό. Μ' αρέσει να ξέρω ότι βελτίωσα τη ζωή σου. Ακόμη και στο ότι έκανες αυτό λίγο καλύτερα, αυτό για μένα μετράει πάρα πολύ. Και μπορεί να με κάνει να χαμογελάω για μέρες. Το θέμα είναι ότι το συνειδητοποίησα όλο αυτό, μου ήρθε ένα βουνό στο κεφάλι και κατέληξα ότι συγγνώμη, ένας εύκολος τρόπος να αλληλεπιδράς με τους άλλους και να επηρεάζεις τους άλλους είναι μέσω των social media. Κάτι το οποίο, τα social media για μένα είναι κάτι πολύ μακρινό και κάτι που δεν μου αρέσει να ασχολούμαι μαζί τους. Αλλά εφόσον τα έκανα ούτως ή αλλιώς, είχα το Facebook μου, είχα το Instagram μου, γιατί να μην συνεχίσω να το κάνω με πιο σκόπιμο τρόπο. Τότε άνοιξα ένα Instagram και ένα blog και άρχισα να ανεβάζω κείμενα πάνω στην καθημερινότητά μου, πάνω στις σκέψεις μου, πάνω στον τρόπο που βλέπω εγώ τη ζωή. Και μπορώ να σας πω ότι από τότε μέχρι σήμερα έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα, τα οποία μου λένε μου βελτίωσε τη ζωή, μου άλλαξε τον τρόπο που σκέφτομαι, ξυπνάω πλέον και είμαι χαρούμενος, ξυπνάω πλέον και δεν θέλω να αυτοκτονήσω. Πραγματικά μου το είπε ένα άτομο αυτό και νομίζω ένα από τα πιο όμορφα μηνύματα που έχω λάβει ήταν μια κοπέλα που μου λέει, αυτό έγινε πρόσφατα, από τότε μου λέει που ανακάλυψα το Instagram σου και το blog σου και σε ανακάλυψα σαν άνθρωπο, έχουν βελτιωθεί εξετάσεις μου. Και της λέω, ποιες εξετάσεις, τι εξετάσεις. Και μου λέει, έχω όγκο στον εγκέφαλο. Και απλά με έχεις κάνει να σκέφτομαι τόσο θετικά που θεωρώ ότι αλληλεπίδρασε και με την υγεία μου. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σας πω τα συναισθήματά μου εκείνη τη στιγμή, δεν μπορώ να τα εκφράσω με λόγια. Αλλά
Επειδή έχω δει αυτή την αλληλεπίδραση που έχω με τους ανθρώπους, επειδή έχω δει ότι μπορώ να αλλάξω τη ζωή των άλλων και επειδή έχω φτάσει κι εγώ ίδια σε ένα σημείο να κυνηγάω πολύ περισσότερο τα όνειρά μου και έχω φτάσει σε ένα σημείο να ταξιδεύω πολύ περισσότερο από ό,τι ταξίδευα, να γεμίζω την ζωή μου με εμπειρίες και να είμαι πιο ευτυχισμένη από ποτέ, η συμβουλή που έχω να σας δώσω σε όλους σήμερα, μάλλον εκεί έπρεπε να καταλήξω, δεν ξέρω και πού έπρεπε να καταλήξω, η αλήθεια είναι. Η συμβουλή που έχω να σας δώσω σε όλους σήμερα είναι ότι αν έχετε μια δουλειά που δεν σας γεμίζει, αν είστε σε μια σχολή που δεν επιλέξατε ως πρώτη επιλογή, ή και να είναι η πρώτη σας επιλογή, μπορεί να μην σας άρεσε αρκετά, αν ξυπνάτε το πρωί και σκέφτεστε κάτι που θα θέλετε να γίνει διαφορετικά, αυτό το κάτι κυνηγήστε το. Κυνηγήστε το, παρατήστε τα όλα. Μείνετε και στο δρόμο. Αλλά αν θέλετε πραγματικά κάτι τόσο πολύ, σας το υπόσχομαι ότι θα το πετύχετε. Γιατί όλα έχουν σχέση με τη θέληση του ανθρώπου να κάνει πράγματα. Και το τελευταίο πράγμα που έχω να σας πω για σήμερα είναι να κυνηγάτε τα όνειρά σας. Καταλαβαίνω ότι στην Ελλάδα δεν είναι τόσο εφικτό. Έχουμε οικονομική κρίση, έχουμε την κάθε σκοτούρα στο μυαλό μας. Σκεφτόμαστε πρώτα πώς να επιβιώσουμε και μετά τα όνειρά μας. Το θέμα είναι ότι κάποιες φορές τα όνειρά μας είναι αυτά που θα μας κάνουν να επιβιώσουμε. Και όχι απλά να επιβιώσουμε, θα μας κάνουν να ζήσουμε. Και εμένα αυτά τα όνειρα με έφεραν και εδώ σήμερα, γιατί το TEDx από μόνο του για μένα ήταν κάτι πολύ άπιαστο. Θυμάμαι πέρσι το καλοκαίρι, έβλεπα ομιλίες όλη μέρα και έλεγα πω από κάποια στιγμή θα ήθελα να είμαι εκεί. Και αυτή τη στιγμή είμαι εδώ. Οπότε, αν έστω και λίγο κάπως σε ένα σημείο σας άγγιξε η ομιλία μου σήμερα, όταν βγείτε από εδώ και επίσης όταν βγείτε από εδώ και αλλάξετε κάτι, χαίρομαι απίστευτα πάρα πολύ που είχα έστω και ένα μικρό ποσοστό της συμμετοχής μου σε αυτό. Αυτά είχα να σας πω. Και αυτό είναι το πάντα μου.